για γενική παρακολούθηση. Όλαν τη σωμά. Κάθισε στην παρέα μας. Σ' ακούσεις τα είχε επικό δίδυμα. Μα μικρόνο. Από τους παίχτες. Υπρες τίποτε ρε Σταυραγή. Του λέω για απλασία ή ανεχθίαζες. Γιατί έμπαει η τέχνη τη Σταυραγή. Γιατί η μόνη τέχνη που ξέρει η μάνα μου είναι να τσιμάται. Λέω ρε μου πάρε. Ξέρεις πόσος κόσμος έχασε το ύπνο του ρε κόκο. Επίνε πλασιά ρε. Γιατί έμπαεις πλασιά. Πλασιά ρε Δαγκή. Και πώς είναι καλές οι δουλειές που έχει μέσα εφημερίδα. Έλα, εγώ είμαι μια... Είμαι εντυμένος για μεγάλα πράγματα. Ναι, λεβέντη μου, για μεγάλα πράγματα. Εσύ θα γεράσεις, θα βαστάς πας του νου και θα ψάχνεις τα μεγάλα πράγματα. Κόκο μου, σιγά σιγά. Δεν νευριάζομαι. Κάτι καλό είναι να βρεθείς για μας. Πού έπαιρνε. Έδειξε τι μπορείς εσύ σημαντικά. Τι άλλο. Πού μάνα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ένα τσάι, ένας πιστός. Ένα τσάι, ο κύριο Μίγκη, έφτακε. Λοιπόν, παιδιά, τι είναι, α? Τίποτε, κύριε Μίγκη, το προσπαθεί ο φίλος σου να βρει δουλειά. Δουλειά? Σταυράκι μου, μπράβο. Και πάλι καταβάλεις προσπάθειες για δουλειά. Πρέπει, κύριε Μίγκη, πρέπει, αλλά... Ναι, εσύ τίποτε. Η εφημερίδα έχει δουλειές. Απλώς ο Σταύρος κάνει όπως τους γεροντοκόρες. Ο ένας βρωμεί, ο άλλος... καταλάβεις. Α, μάλιστα. Ξέρετε, πω πρωί να τσιμάσετε, κύριε Μίγκη. Πω πρωί να τσιμάσετε. Εγώ δεν είμαι έτσι κουβέντα. Κατάλαβε τώρα, είναι κρίμα τζάδικον εγώ τούτον το ταλέντον όλων. Να το δώκω σε μια ασχέτη δουλειά, ρε. Μα ποιον ταλέντο, μάνα μου, αφού το ταλέντο του μπόσες, το μόνο που ξέρεις είναι να κοιμάσαι. Κοίταξε, κόκο μου, έχει δίκιο ο Σταύρος, πρέπει να συμφωνήσω μαζί του. Έχει ταλέντο ο Σταύρος και δεν πρέπει να σπαταλάτε έτσι άδικα. Ο τσάι του, κύριε Μίγκη. Α, ευχαριστώ, βρετάκι μου. Εγώ άλλο δαμή. Ναι, είναι καλά, δω. Καλά. Λοιπόν... Μα ποιος είναι η πάλι μου. Απάντα να μάθουμε, Τάκη μου, απάντα. Καλά, ρε. Τώρα, να μην το λόγω μόνο. Αλλό. Ναι. Ποιος. Ο Κλειδίδης. Ο Κλειδίδης, λέει. Αλλά κι εγώ είμαι ο Σιμίτης. Ναι. Κοπελουίσια, παρακαλώ, μάνα μου, τώρα μην κάνετε φασές, τώρα έχουμε δουλειά, με. Άντε, σε παρακαλώ, άντε, για. Παλιό, παιδά. Τάκη, μα έκλεισες το τηλέφωνο του Προέδρου. Γιατί επίστεψες τελή, κύριε Μικονίο, ενώ κλειδίσεις τώρα. Όχι, δεν επίστεψα, αλλά αν ήταν... Τι ελέγχω. Ποιο θα γίνει ψηφού, αγάπη. Εμένα, ρε. Θέλει να του πάρω μια κούρσα. Όχι, τι να σε κάνει εσέναν. Αν έτσι ζητούσε κάποιον, θα ήταν εμένα. Άσε με εμένα. Άσε να το χειριστώ εγώ. Άσε το χειριστώ. Αυτόν τον φασέ. Άσε το χειριστώ. Δηλαδή... Περίπου καλά, ναι. Ναι, εμπρός. Ο ίδιος μιλά. Εγώ με ποιον μιλώ, παρακαλώ. Με τον πρόεδρο Κλειδίδη. Κύριε πρόεδρε, τι κάνετε. Κύριε πρόεδρε,
Ναι, κύριε πρόεδρε. Ναι, είναι και η μάμα μου πολύ καλά. Κοιτάξτε, ναι, σας το έκλεισαν προηγουμένως. Ήταν έναν κοπελούδι εδώ πέρα, το οποίο απάντησε μόνο το τηλέφωνο και χωρίς να μας ρωτήσει εδώ πέρα κλπ. Απολογούμε, κύριε πρόεδρε, εκ μέρους του. Ναι, ναι, σας ακούω. Ποιον? Το Υπουργείο Υγείας. Είναι μεγάλη μου τιμή. Εντάξει, κύριε πρόεδρε, θα είμαι αύριο εκεί στις 10. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Και χαιρετίσματα στην κυρία Λίλα και στην κετούλα μας. Άντε, γεια σας. Και ευχαριστώ πάλι. Ναι. Δοξάστε τον νέον Υπουργό Υγείας, κύριον Μίκην Θεοχαρίδη. Δοξάζω τον Θεό και προσκυνώνω. Μα, δηλαδή, μισό λεπτό, κύριε Μίκη. Ήταν ο πρόεδρος, ο κύριος Κληρίδης, τώρα στο τηλέφωνο. Βεβαίως, δεν σας το έλεγα εγώ. Με κάλεσε να βρίσκομαι στο προεδρικό αύριο στις 10 η ώρα. Ξανάρχεψε να πίνει τη βαρία, πάλι ο πρόεδρος. Γιατί μάλλον τους υπουργούς που τα καφενεία. Κοίταξε, πρέπει να πηγαίνω εγώ, πρέπει να ετοιμαστώ. Θα σας δω αύριο το πρωί, εντάξει. Μάνα μου. Λοιπόν, γεια σας. Παιδιά, θα με ευχηθείτε καλή τύχη. Μα ήρθε η ώρα να δικαιωθούμε. Βέβαια. Να σου ευχηθώ, εγώ άνθρωπος που σε πιστεύω μια ζωή, σε πιστεύω πριν τη μαμά σου εγώ, κύριε Μίκη μου. Ευχήθω μου καλή τύχη, Σταύρο. Μάνα μου καλή τύχη, είναι και στην... Πέσεις στην ιστοσέρι μου. Ωραία. Ο Κόκος. Άντε παρέτα παρέ. Άντε ρε παρέτα μας. Συγχωρείτε κύριε, έφυγουμε στο σπέτι μου. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια τι. Καρδίρια. Συγχαρητήρια. Κύριε Μίκη μου, άντε και με... Σε εύχομαι καλή επιτυχία με όλη μου την ψυχή. Άντε στο καλό και να... Να σας στήσεις καλά να πάει και κάτω. Όχι, θα ετοιμαστώ. Ναι, βάλε ναι. Τάκη μου, μην ανησυχείς για τίποτα. Ο Μίκης ο Θεοχαρίδης θα δουλέψει για αυτόν τον τόπο. Θα δώσει το είναι του. Ειλικρινά δηλαδή, νιώθω αυτή τη στιγμή μια... Κάτι έτσι να με... Ναι, ναι. Είμαι γεμάτος δημιουργικότητα, είμαι γεμάτος κίνηση, είμαι γεμάτος φεύγω. Μάνα μου, στο καλό, στο καλό, προσεκτικά. Και Παναγιά μαζί σου, κύριε, είδες. Μάνα μου. Ρε παιδί μου, δηλαδή τα λεφτά, πας είναι στα λεφτά, δηλαδή. Μάνα μου, ρε, μάνα μου. Εμείς γράφουμε δουλειά, πίνω σε ποια δουλειά και με πολύ πολύ παρά και εμείς που δεν έχουμε μία, γράφουμε. Ο Σαββίδης τι είσαι και έφκανε τώρα. Ήταν του Απόλλωνα γίνω ρε. Τι έστω γίνω Μίγη. Κατάφερε να κιούπαγε. Όχι αν είμαστε. Να με περιμένουμε τους καφέδες να κάνουμε χαΐρι. Γεια σου, Τάκη μου. Καλώς την, καλώς την. Καμία. Καλά, κυρία μου, καλά. Θα μου κάνεις έναν καφέ. Καλό να σου κάνω, γιατί να σου κάνω, ναι. Μα αν είστε κανένα σήμερα. Μα είναι μαθαίες τα νέα. Ποια νέα, καλέ. Σπουδαία νέα, κυρία μου, πολλά σπουδαία νέα. Τι έγινε, μπαίνω. Είμαι για τον κύριο Μίκη μας. Τι έπαθε. Παντρεύεται. Νο, νο. Άντε, πέ μου. Να σου δώσω κλειδί, να το βρεις. Δεν θέλω κλειδί, Ντάγκη μου, δεν θέλω κλειδί, αγόρι μου, Θεέ μου, σπασικά μιλώ. Καλά, κυρία μου, εντάξει, με θυμώνεις, να σου πω, ακούεις, κάλεσε τον ο κύριος Κληρίδης να πάει σήμερα στο προεδρικό. Γιατί? Για να τον κάνει υπουργό. Τι υπουργό, καλέ. Υγείας, να τον κάνει υπουργό υγείας, ναι.
Ναι. Τον κύριο Μίκη. Καλό, έτσι και χθε τηλέφωνο, δαμή, ο κύριο Σκυρί, σε τον κατάλαβα, είναι αρεστή, η μάνα μου. Και, λέει, του να έρθει σήμερα. Και εντύχηκε πρωί, έτσι γίνει. Ο κουκέτσα ο κύριο Μίκη, και πιένει το παιδικό. Ναι, κύριο Μίκη. Πάντω, πάει τον υπουργό, ε. Όχι, ναι, λεβέντσο. Ψηλό, έτσι, αριστοκράτη. Ναι, ναι, ναι. Υπουργοί μα, ψηλοί, ναι, λεβέντσο, πουλί, αλίμονο, ναι. Ω τε υπουργό. Κάμετε εδώ μπορεί να περάσει ο υπουργός παρακαλώ. Χαλί, κότσινο χαλί, πάρε. Είναι χωρί, είναι χωρί. Σας ευχαριστώ, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατάφερες τα, κύριε Μίκη μου. Ναι, Εύα μου. Είμαι ο νέος υπουργός υγείας, κύριος Μίκης Θεοχαρίδης. Συγχαρητήρια, κύριε Μίκη, συγχαρητήρια. Σκέψαμε τις καπαγωτές. Κύριε Μίκη μου, τα συγχαρητήρια μου και εις ανωτέρω. Ναι, εις ανώτερα, εις ανώτερα. Ναι, μου, ναι. Μίκη, να κατσείς παρακαλώ. Α, ευχαριστώ. Θες να πεις κάτι? Όχι, ευχαριστώ, δεν χρειάζεται. Κοιτάξτε, παιδιά, κομμένα τα Μίκη, έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα, σαν νέος υπουργός, θα σας ζητήσω να με αποκαλείτε κύριε υπουργέ. Με όλα αυτά τα μύτια, τηλεοράσεις, παπαράτσι, δημοσιογράφους και το καθεξής, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κύριε υπουργέ, παρακαλώ να μην σας ανησυχώ. Ωραία. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, κύριε υπουργέ. Και πάλι συγχαρητήρια. Κέψαμε το δίψιμο. Και να μην ενοχλούμε, παρακαλώ, τον κύριο. Ναι, εγώ να πηγαίνω τότε. Εδώ μου ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη. Ό,τι θέλετε. Όπως έλεγα και προηγουμένως, εγώ από τώρα και στο εξής θα εμφανίζομαι καθημερινά από τα διάφορα τηλεοπτικά κανάλια, όπως εξάλλου κάνουν και όλοι οι συνάδελφοι υπουργοί, να μην αναφέρομαι ονόματα, είναι γνωστοί αυτοί. Αλλά χρησιμοποιούν όμως την τηλεοπτική αυτή υπόθεση, τα κανάλια, για να γίνονται όλο και πιο γνωστοί. Ναι. Θα κάνω κι εγώ ακριβώς το ίδιο. Επομένως, πρέπει η εμφάνισή μου να είναι τέλεια. Έτσι, άψογη. Mm-hmm. Επομένως, λογαριάζω κάθε πρωί πριν να πάω στο Υπουργείο να περνώ από το Hair Studio και να μου φτιάχνεις τα μαλλιά μου. Θα είσαι η προσωπική μου κομμότρια. Ό,τι κομμότρια που θέλεις, κύριε Υπουργέ. Εμπέλε κάνω. Και γιατί, Κόκο? Να σου τη βερνικώνει. Να γυαλίζει, να φτιάξει την τηλεόραση, είναι ολόγιαλος. Κόκο, Κόκο, μιλάς σε υπουργόν. Παρακαλώ περισσότερο σεβασμό. Άντε, εγώ είμαι συγγνώμη, κύριε. Εγώ δεν θα χάσουμε τον Ρουσφέτη, ρε, μα πελνάτε, ρε. Καλά, καλά, καλά. Από μένα, κύριε υπουργέ μου, ό,τι θέλεις. Εύα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν θα μείνει πάνω μου. Τσάου. Τσάου. Να πάτε στο καλό. Κύριε υπουργέ, θέλεις τίποτε άλλο? Όχι, Τάκη, δεν θέλω τίποτε άλλο. Ω, Χριστέ μου, πώς δεν το ξέχασα. Θα με δείξω που να είναι η τηλεόραση. Τηλεόραση, μαρακέψαμε τα... Δεν θα κλείσει να ξανακλείσεις την τηλεόραση, ρε, μου πάρε. Εγώ και τη μάνα μου. Αναλαμβάνει αύριο και επίσημα τα καθήκοντά του ο νέος υπουργός Υγείας, κ. Νίκης Θεοχαρίδης. Ο κ. Υπουργός θα διαδοχθεί σήμερα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μένοντας από το Προεδρικό, αν και αντισταχτικός, μίλησε τελικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι, εδώ. Βγαίνω μετά την ορκομοσία. Να πούν το κούρος και είναι που δίπλα σου. Ναι, δαμή. Καλό το γυαλί, βάστα το βάτι. Σου δαμή. Σου δαμή. Τώρα δεν είμαστε για δηλώσεις. Δεν μου αρέσουν αυτά οι κάμερες και τέτοια. Αν είσαι υπουργός υγείας όμως, κάτι να μας πείτε. Ωραία, τι να κάνουμε. Όπως ξέρετε, αναλαμβάνω από αύριο τα καθήκοντά μου ως νέος υπουργός υγείας. Και όπως διαβεβαίωσα και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης του, καθώς επίσης της εμπιστοσύνης του κυπριακού λαού. Κατανοώ ότι ο τομέας της υγείας πάσχει από πολλά προβλήματα, όμως με την σωστή οργάνωση θα προσπαθήσω να φέρω εις πέρας το δύσκολο αυτών έργων που έχω αναλάβει. Υπόσχομαι δουλειά, δουλειά, δουλειά. Σας ευχαριστώ. Η μητέρα σας πώς νιώθει που έχετε γίνει υπουργός? Όπως θα ένιωθε και η δική σας μητέρα
αν κοινόσασταν εσείς υπουργός. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Πώς το όμως ο Δημήτρης. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γιατί λες του κύριου Μίκη τώρα που έγινε υπουργός να σε μπήξει κάπου, ρε. Να του πω, ρε, να μην του πω. Ας τον άφησε να του πω. Δηλαδή να μπορεί να σε βάλει, ρε, Σταυράκη. Άμα δεν μπορούν οι υπουργοί, τι μπορούτακι μου. Γεια σας. Καλώς τον κύριο υπουργό μας. Καλώς τον. Δεν μας πώς επίε την πρώτη μέρα. Πολύ κουραστική, Σταύρο μου. Πολύ κουραστική. Έλα, κάτσε, κύριε Υπουργέ. Για ένα λεπτάκι, να κάτσε, Υπουργό. Έλα, κάτσε, κύριε Υπουργέ. Να σου κάνω τίποτα να πιείς, κύριε Υπουργέ μου. Τον καφέ μου, σε παρακαλώ. Ναι, ευχαρίστω. Έφτασε. Πώς έπιαμε. Πού να στα λέω, κόκο μου. Ρε, παιδιά, βρήκα τόση δουλειά στο γραφείο. Φορτωμένη έτσι εκεί πέρα που με πιάσει ένα απελπισία. Άσε που αναγκάστηκα να διώξω και τον οδηγό μου. Ού, μάνα μου, είναι έγκλημα, κύριε Υπουργέ, το κουπελούι. Μα τι να κάνω, βρετάκι. Ήρθε να μου πει ότι χρειάζεται αλλαγή το λάδι της υπουργικής λιμουζίνας τη στιγμή εγώ που προσπαθώ να κάνω οικονομίες και περίκοπες. Έκανα μια έρευνα εκεί πέρα και ανακάλυψα ότι δια τρίτην φοράν μέσα στο μήνα χρειάζονται αλλαγή τα λάδια της λιμουζίνας. Καλά του κάνεις, καλά του κάνεις. Αλλαγή το λάδι της λιμουζίνας. Τρεις φορές το μέσα σε ένα μήνα. Είναι εμπολύν το θράσος του. Είδες. Τα πόσα λάθια. Μα κι εγώ γι' αυτό τον έδιωξα, Σταύρο. Το πρόβλημα είναι πώς θα βρω νέον οδηγό τώρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Κόκος μας. Κόκος μας. Why not? Έχεις δίκιο, Σταύρο, πώς δεν το σκέφτηκα. Δέχεσαι. Λιλίν, έχει. Πολύ περισσότερο από όσο παίρνεις τώρα. Εδέχομαι. Ωραία, λοιπόν. Έλα. Πάρε τα κλειδιά της λιμουζίνας. Αύριο στις 7 το πρωί, έξω από το σπίτι μου. Πα, είπες τίποτε. Όχι, είπε τίποτε. Άντε, να πήγαινε, ρε. Καλά. Και να έχεις το φορητό σου πάντοτε ανοιχτό, διότι υπάρχει πιθανότητα ανά πάσα στιγμή να μας καλέσει ο πρόεδρος. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Έφυγα. Άντε. Σταύρο μου, θα ζητήσω και από σένα μία χάρη. Είμαι εδώ στις υπηρεσίες σου. Ο καφέ σου, κύριε Υπουργέ. Α, ευχαριστώ, Τάκη μου, ευχαριστώ. Εμένα, θα με βάλεις κουμπονέ. Όχι, Τάκη μου, όχι, Τάκη μου. Εσύ θα μείνεις εδώ, να έρχομαι στο καφενείο να πίνω τον ωραίο σου καφέ όταν θα σχολνάω κουρασμένος από το Υπουργείο. Άλλη φορά θα σου κάνω καλό, καλό. Αγκευόμενο. Λοιπόν, Σταύρο, από αύριο έρχεσαι μαζί μου. Μαζί σου. Μα εγώ δεν ξέρω, Υπουργέ, τι θα κάνω. Θα είσαι ο σύμβουλός μου και θα έχεις γραφείο δίπλα μου. Όπως τον Κούρο, δηλαδή, υφυπουργός παρά το υπουργό. Κάπως έτσι, όμως εσέναν θα ακούω τις συμβουλές σου. Θα είσαι υπεύθυνος για οικονομικά θέματα και σύμβουλός μου επί οικονομικών θεμάτων που σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Να τα κάνω με σιόνι. Όχι, όχι, Σταυράκι μου. Σταυράκι, κοιτάξτε, δέχεσαι ή δεν δέχεσαι. Αλίμονο, κύριε Υπουργέ. Εντάξει. Να φύγω τον υπουργό μόνο του. Και λοιπόν, μάλιστα μισθή. Εγώ θα το φροντίσω αυτό. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αύριο στις 7 η ώρα στο Υπουργείο. Εντάξει. 7 η ώρα. Μία, ομή. Αλλό. Ω, γεια σου, κυρία Σαχαρίδενα μου, ναι. Τι είναι που κάνετε. Α, ωραία, ωραία. Ναι, έδαμε, ναι. Ναι, μισό λεπτό να το... Ναι, μισό λεπτό. Κύριε Μίκη μου, κύριε Υπουργέ μου, είναι η μάμα σας. Τώρα σου φέρω τα μένα. Έλα να με σηκώνετε, να κουράζεσαι. Τι πολλές δουλειές και χωρούρες. Ναι. Ναι, μαμά, καλά είμαι. Έχω φάει, ναι. Μαμά, αφού σου είπα, έχω φάει. Ποιο? Ναι, το διάβασα. Μου φέρουν πρωινές εφημερίδες, όλες τις εφημερίδες του Υπουργείου. Έλα ρε μαμά, άστο να λέει ό,τι θέλει. Έτσι είναι η πολιτική. Μαμά,
η αντιπολίτευση πάντα κάτι θα ψάξει να βρει για να σου κάνει κακό. Εσύ μην δίνεις σημασία και προπάντως να μην επεμβαίνεις. Μην επεμβαίνεις στο έργο μου, θα τα φροντίσω όλα εγώ. Μαμά, εσύ δεν θα κάνεις τίποτα και προπάντως μην τηλεφωνήσεις, α! Άτε, 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 έρχομαι τώρα στο σπίτι. Άτε, άτε, γεια. Αχ, αχ, αυτή η μαμά. Τι έγινε, κύριε Υπουργέ? Η μητέρα μου διάβασε τις εφημερίδες αυτός ο υπουργός της ο βουλευτής της αντιπολίτευσης, καλέ, ο Μάριος ο Ματσάκης, εντάξει. Α, ναι. Ναι. Αυτός που ασχολείται με τις σήμες και με όλη αυτή τη δημοσιότητα και τέτοια, βγήκε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και με κατηγορεί. Είναι που λαλή λαλή και εμείς. Έλεγε ότι δεν έχω γνώση καθόλου από θέματα υγείας, ότι είμαι προσκολλημένος στη μάμα μου και διάφορες άλλες ανοησίες. Ας τους, κύριε Βηγητοράδη. Ας τους να λένε ό,τι θέλουν. Σημασία δεν είσαι ότι εμείς που μπήκαμε να φάμε καλά. Να κάνουμε τη δουλειά μας καλά, θέλω να πω. Μα αυτό λέω κι εγώ, αλλά φοβούμαι μήπως η μάμα μου κάνει καμιά ανοησία, τον πάρει τηλέφωνο δηλαδή και πει του καμιά βαρετή κουβέντα. Όχι. Αυτό το πράγμα να μην το κάνει, διότι άμα το κάνει αυτό το πράγμα να σε φτιώξω. Τέλος του. Ναι. Να πάει πιέντε σπίτι και πέντες μοίρα της. Μα αυτό λέω να κάνω κι εγώ, να πάω στο σπίτι, να την προλάβω, μην κάνει καμιά ανοησία. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, άντε παιδιά, γεια σας. Και θα πάω να φροντίσω αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Άντε και είπα, όπως είπαμε, Σταύρο, αύριο στις 7 το πρωί στο Υπουργείο. Εντάξει. Έχω έναν ανιψιό στρατιώτη που μου τη Λευκοσία. Ανιψιό το λέμε τώρα. Μην ανακατώνεσαι, Κόκο. Που λέει, μου τη Λευκοσία και έστειλαν το στον κάμπο τη Τσακίστρα. Και θέλω να κανονίσεις να το φέρουμε στη Λευκοσία γιατί είναι κρίμα το κοπελούδι. Ουδέν πρόβλημα, Νέβα μου. Να μου φέρεις αύριο τα στοιχεία του και θα επιληφθώ ίδιο τη υπόθεση. Thank you, κύριε Υπουργέ. Ούτε λόγο, Σέβα μου. Θα σε δω αύριο στο Hair Studio. Εξάπαντο. Ναι, εξάπαντος. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα μας πληρώσεις. Α, ναι. Έχει δίκιο, ναι, βεβαίως. Ξέχασα. Εγώ, αντροπή, μάνα μου. Όχι, όχι, όχι. Δρύψαμε, έτσι. Έχει δίκιο ο Κόκκος Σταύρος. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει ήδη τους μισθούς σας. 800 δίρες δικές σου. Και 1000 δίρες δικές σου, Σταύρο μου. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, overtime, δεν έχω πει overtime. Τα overtime, Σταύρο μου, τον άλλο μήνα. Λοιπόν, παιδιά, ώρα για δουλειά. Δουλειά. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι ο πρόεδρος μου ζήτησε να του ετοιμάσω σχετική αναφορά για τα πεπραγμένα του Υπουργείου του περασμένου μηνός. Επομένως, λοιπόν, ακούω εισηγήσεις. Εισηγήσεις. Εγώ λέω να φέρουμε σπουδασμένους μαϊρούς στα νοσοκομεία. Να μαϊρεύουν πολλά καλά τους αρρώστους, να τους κάνουν τις περιζόλες τους ή τα σεφταγιά τους ή τα πράγματα, να μην αναγκάζουν τη συγγενή να πιάνουν σουβλάκια από πόξο. Πολύ καλή ιδέα, Κόκο. Εσύ, Σταύρο. Εγώ, κύριε Υπουργέ μου, σκέφτηκα όποιος ασθενής βγαίνει από το νοσοκομείο, να του γίνεται έναν αναμνηστικό δώρο. Δηλαδή, μία πένα, ένας αναπτήρας. Σιγάρα. Όχι. Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία σας. Βεβαίως. Τώρα Υπουργείο Υγείας και να εισηγούμε θα το κάπνισμα. Λοιπόν, μπράβο, εκπληκτική ιδέα. I like it very much. Τώρα έχω κι εγώ μια ιδέα. Οι νοσοκόμες πρέπει να έρχονται στο νοσοκομείο ντυμένες με μίνι, πολύ κοντές φούστες και ένα πλατή χαμόγελο όπως γίνεται στα ξενοδοχεία, στις διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Πολλά ωραίο. Αλλά τώρα φορούν κάτι φούστα της ορκής του Θεού. Αφού είναι σε όρεξη άλλο να αρρωστεί να πάει στο νοσοκομείο. Πολύ ωραία, έχει δίκιο. Λοιπόν, αυτό εγκρίνεται, έτσι. Ναι. Θα το σημειώσουμε και αυτό. Λοιπόν, νομίζω ολοκληρώσαμε για σήμερα. Αύριο το πρωί θα πάω να δω τον πρόεδρο. Να σου πάρω. Ναι. Αλλά. Ναι, το κύριο Υπουργό. Μα εσύ είσαι λαφκό μου! Αν μπει ποιο είμαι, ναι! Δώσε μου γρήγορα το τηλέφωνο. Ναι, κύριε πρόεδρε. Μητέρα μου, τι έκανα πάλι. Μα σοβαρά. Και προειδοποίησα. Ναι, κύριε πρόεδρε, θα την παλώσω τώρα που θα πάω σπίτι. Δεν χρειάζεται.
Γιατί, κύριε πρόεδρε? Απαλλάσσομαι. Μια στιγμή, κύριε πρόεδρε. Μια στιγμή. Κύριε πρόεδρε. Κύριε Κλειδίδη. Γλαύκο. Δεν μου έγινε, κύριε υπουργέ μου. Δεν είμαι πλέον υπουργός, Στάτη μου. Ω, μανά μου. Γιατί, κύριε Μίκη? Η μαμά μου έκανε πάλι το θαύμα της. Εξύβρισε από το ραδιόφωνο τον Μάριον τον Ματσάκη, επειδή εκείνος με αποκάλεσε μαμόθρευτον. Μα σοβαρά. Ναι, ναι, σοβαρότατα. Μόνο. Τι να κάνω τώρα? Το άκουσε ο πρόεδρος, ενευρίασε και μόλις τώρα με απάλλαξαν από τα καθήκοντα. Αμάν, κυρία Θεοχαρίδε, να τι μας έκανες? Είναι ο δεύτερος υπουργός υγείας που τρώει ο Ματσάκης.